Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Γαλλία λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Ζαν Καστέξ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άλλοι τρεις νομοί γίνονται κόκκινοι και θα εφαρμόσουν πολύ αυστηρά μέτρα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Στα νοσοκομεία πάνω από 4.700 άνθρωποι νοσηλεύονται σε μεθ με κορονοϊό και η τάση είναι αυξητική. Όπω ξέρετε, σε τρει ακόμα νομού η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η πίεση από την επιδημία έχει φτάσει σε επίπεδα συναγερμού. Η πίεση είναι έντονη στα νοσοκομεία και του κατατόπου γιατρού και η δυναμική τη επιδημία είναι ισχυρή. Η νομοί είναι ο Νιέβρ, ο Ρόν και ο Ομπ. Η Πολωνία ανακοίνωσε 34.000 ημερήσια κρούσματα κορονοϊού, καταγράφοντα αρνητικό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα για τι εβδομάδε πριν και μετά το Πάσχα, ξεκαθαρίζοντα πω στόχο είναι να μειωθούν δραματικά οι μετακινήσει και οι συγχρονισμοί. Σήμερα η Πολωνία βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή των 13 μηνών τη πανδημία. Πρέπει να το πούμε ανοιχτά και να το παραδεχθούμε. Η πίεση από το τρίτο κύμα του κορονοϊού είναι πολύ ισχυρή. Σήμερα καταγράψαμε το μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων, πάνω από 34.000 περιστατικά. 34 Η Γερμανία άρχισε εκ νέου τους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της Άστρα Ζένεκα. Στην κολονία κόσμο σχημάτισε μεγάλες ουρές έξω από το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο που έχει στηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης. Στη Σουηδία το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα θα χορηγείται πλέον και στα άτομα άνω των 65 ετών. Αντίθετα, αξιωματούχοι στη Δανία αποφάσισαν να παρατείνουν για τρει ακόμα εβδομάδε τη μη χορήγηση του συγκεκριμένου σκευάσματο, ώστε να συνεχίσουν να διερευνούν την πιθανή σύνδεσή του με τη δημιουργία θρόμβων.